Ήταν προγραμματισμένο, παιδιά, σήμερα Αμερικάνο, το πρωί μου σεξι. Και μου στέλνουν μήνυμα χθες, άκυρο το γύρισμα, γιατί γέννησε. Πήγε να κάνει την εξέταση παρακολούθηση του τοκετού, γιατί μάλλον σε δύο εβδομάδες θα γεννούσε. Και τελικά έγινε μανούλα χθες, ξαφνικά. Τι ωραία αυτά τα ξαφνικά όμως. Ήταν από τα καλύτερα που έχουμε ακούσει. Θα πάρει γεννά. Θα πάρει τα δώρα στο μεευτήριο, μια και καλή. Κατευθείαν, το κάνουν το πάρτι εκεί. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον μεευτήρα γυναικολόγο του ΕΑΣΟ, τον κύριο Βασίλη Αθανασίου, να μας πει λεπτομέρειες. Καλημέρα σας, κύριε Αθανασίου. Καλημέρα σας, καλημέρα στους τηλεθεατές σας. Εμείς εδώ είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι που γέννησε η Βίκη. Φαντάζομαι και εσείς εκεί πέρα πλέετε σε πελάγια ευτυχία, σε κόσμος έχει μαζευτεί για το χαρούμενο γεγονός. Εμείς αυτές είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι, όχι μόνο για τη Βίκη Καγιά, για κάθε παιδάκι γέστατο που έρχεται στον κόσμο. Πρόκειται για ένα πολύ πολύ όμορφο μωράκι. Εννοείται. Και εξάλλου είναι τελείως φυσιολογικό όταν έχει μαμά τη Βίκη και μπαμπά τον Κρασά, είναι ένα γλυκύτατο μωράκι. Έτσι. Είναι και η ενασχόληση του μπαμπά είναι στο αντικείμενο αυτών των γλυκισμάτων. Ναι, ναι. Είναι αλήθεια ότι εχθές η Βίκη ήρθε στο μεευτήριο για μια εξέταση τυπική και είπατε να μείνει μέσα και να γεννήσει. Δηλαδή ήταν προγραμματισμένο για αργότερα. Όντως έτσι είναι τα πράγματα. Ήρθε, μας έδωσε όμως στοιχεία η μικρή ότι πλέον δεν ήθελε να μένει στη κυλίτσα, ήθελε να αυτονομηθεί και βέβαια δεν της χαλάσαμε το χαρτίρι. Πρόκειται για ένα υγιέστατο μωράκι, επαναλαμβάνω, και δύο ευτυχισμένους και ευαίσθητους γονείς. Η κεσαρική προέκυψε χθες, ήταν αποφασισμένο από πριν? Όχι, προέκυψε θωρία. Ο κύριος Κρασάς μπήκε μέσα στον τοκετό? Βέβαια, μπήκε μέσα ο κύριος Κρασάς, ο οποίος ήταν ψύχρεμος και ταυτόχρονα χαρούμενος. Έτσι. Η Βίκη που έγινε για πρώτη φορά μανούλα ήταν ψύχρεμη ή είχε άγχος? Είχε κάποιο μικρό άγχος στην αρχή, ένα φυσιολογικό άγχος που δεν νομίζω να μην έχει οποιαδήποτε κοπέλα που πρόκειται να γεννήσει, είτε με φυσιολογικό τοκετό, είτε μέσα από τη διαδικασία της κεσαρικής. Όμως όταν άκουσε το πρώτο πλάμα και έβαλε στο στήθος το μωράκι, όλα έφυγανε πλέον. Έφυγε αυτό το άγχος. Κύριε Αθανασίου, είναι εντυπωσιακό ότι η Βίκη είχε πάρει πολύ λίγα κιλά στην εγκυμοσύνη, ε? Ναι, ιδανική και χωρούσα. Και έκανε πραγματικότητα το γεγονός ότι μία γυναίκα η οποία κυοφορεί δεν σημαίνει ότι πρέπει να τρώει για δύο. Κάθε άλλο. Το παραπάνω βάρος μπορεί να δημιουργήσει πολλά πολλά προβλήματα. Πόσα κιλά έχει πάρει συνολικά? Ήταν κάτω από 10 κιλά πήρε, γύρω στα 6 κιλά. Καλοκαίρι μου. 6 κιλά. Υπήρξε κάτι που ζήτησε αμέσως μετά τον τοκετό? Υπήρξε κάτι που ζήτησε αμέσως μετά τον τοκετό? Να φάει. Κανα γλυκό? Ναι, είχε γεμίσει όλο το δωμάτιο με γλυκά και όλο το ΙΑΣΟ με γλυκίσματα. Όλο το δωμάτιο, πιστεύω ότι όλο το νοσοκομείο, το μευτήριο θα τρώει γλυκά.